Είμαστε αποφασισμένοι να κρατήσουμε ανοιχτή την ΕΡΤ και θα παλέψουμε όλοι μαζί ώστε να μην χαθεί ούτε μία θέση εργασία τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι τη ΕΡΤ Πάτρα και οι εκπρόσωποι των σωματείων τη περιοχή που του στηρίζουν και από κοινού αποφάσισαν την πραγματοποίηση παμπατραϊκού συλλαλητηρίου για αύριο, Παρασκευή στι 8 το βράδυ, στην πλατεία Γεωργίου. Με πολλά σωματεία τη περιοχή που έχουν ε, ιδιαίτερο πρόβλημα διότι ακολουθούν. Οι επόμενε απολύσει δηλαδή θα είναι σε αυτού ε, του φορεί και σε αυτά τα σωματεία. Αναφέρω έτσι ενδεικτικά την Ευώπιο Ακολουθούν όμω ε, και αυτό είδαμε ότι οι δάσκαλοι και οι καθηγητέ έχουν αρχίσει και ανασκουμπώνονται και αυτοί διότι ξέρουν ότι είναι τα επόμενα θύματα. Αντιλαμβάνεστε ότι ε, κάνουμε εμεί αγώνα, κάνουν και αυτοί το δικό τη αγώνα από την άλλη. Έχουμε οργανώσει ένα συλλαλητήριο, πανπατραϊκό συλλαλητήριο, την Παρασκευή στι 8 το βράδυ στην Πλατεία Γεωργίου. Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ ΠΑΤΡΑ αρνούνται τον χαρακτηρισμό καταληψίες που τους αποδίδει η κυβέρνηση υποστηρίζοντας πως εφαρμόζουν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να παραμείνει ανοιχτή η δημόσια ραδιοτηλεόραση και δηλώνουν ότι με την παρουσία τους διαφυλάσσουν την περιουσία της εταιρεία που ανήκει στον ελληνικό λαό. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτόν τον χαρακτηρισμό ότι είμαστε καταληψίες διότι πρώτον το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει πάρει μια απόφαση εδώ και 17 μέρε αν δεν κάνω λάθο, που έλεγε ότι θα Πρέπει να ανοίξει και να επαναλειτουργήσει άμεσα η ελληνική ραδιοφωνία και η τηλεόραση. Αυτό λοιπόν η κυβέρνηση δεν το έχει υλοποιήσει ω απόφαση. Άρα αυτή που παρανομεί είναι η κυβέρνηση και όχι εμεί. Και ένα δεύτερο λόγο είναι ότι σε κάποια χαρτιά, σε κάποια έγγραφα που μα εστάλησαν από τον ειδικό διαχειριστή ε, τον κύριο Μάναλη από το Υπουργείο Οικονομικών, μα λέει ότι είμαστε απολυμμένοι. Αυτό αναφέρουν αυτά τα χαρτιά, τα έγγραφα. Είμαστε απολυμμένοι, αλλά από την άλλη πλευρά μα καθιστά υπεύθυνου να διαφυλάσσουμε το υλικό και τα περιουσιακά στοιχεία τη ΕΡΤ. Πώ θα τα διαφυλάξουμε, αν δεν είμαστε παρόντε στου χώρου. Οι εργαζόμενοι στην περιοχή καταγγέλουν ότι στο νέο φορέα που σχεδιάζει η κυβέρνηση δεν περιλαμβάνεται τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σταθμό στην Πάτρα, γεγονό που κατά του ίδιου σημαίνει τη φήμωση τη ελεύθερη φωνή τη Δυτική Ελλάδας. Οι πληροφορίε που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα για το σχέδιο που θα καταθέσει στη Βουλή η κυβέρνηση λέει ότι θα υπάρχει τηλεόραση στο νέο φορέα και θα υπάρχουν και τέσσερα ραδιόφωνα συν τρει ε, περιφερειακοί σταθμοί στη Ρόδο, ε, στην Μακεδονία και αν δεν απατώμε στη Μιτιλίνη. Και καταργούνται επομένω όλοι οι υπόλοιποι περιφερειακοί σταθμοί. Οπότε αυτομάτω φημώνεται η φωνή όχι μόνο τη Δυτική Ελλάδα που είχε την αίρα πάτρα να εκφράζεται αυτή η φωνή, αλλά φημώνεται η φωνή Τέλο, τονίζουν πω η οικονομική αιμορραγία από την κρίση που δημιουργήθηκε στην ΕΡΤ μετά την κυβερνητική απόφαση να κατέβουν οι διακόπτε ανέρχεται ήδη στα 300 με 500 εκατομμύρια ευρώ.